Τι γίνεται με τα δάνεια, το είχε περιγράψει ο κύριος Κυλακάκης, το είχε προαναγγείλει ο κύριος Κυλακάκης, ότι η νέα κρίση επιτοκίων εξαιτίας, ένα μέρος από τις παρενέργειες του πολέμου είναι όλο αυτό το πράγμα, θα επηρεάσει άμεσα τα δάνεια που είναι σε κειμενόμενο ή ελβετικό. Τα επιτόκια, βέβαια, τα επιτόκια δεν ήταν κάνει λόγω του πολέμου μόνο. Όχι, ήταν όχι. Ένα τεχνικό μέσο το οποίο το χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί και το ζήτησαν εφαρμοστεί παγκοσμίως προκειμένου να αυξηθεί η αξία του χρήματος και να μην μπορείς να αγοράσεις. Άρα να χτυπήσεις τον πληθωρισμό. Ναι, ναι. Και αυτό το αποτέλεσμα το πληρώνουμε τώρα, θα το πληρώσουμε δηλαδή, θα το υποστούμε. Ποιος θα το υποστεί, αυτός που δεν έχει βέβαια λεφτά, θα τα πει και η κυρία Νούκα αυτά, καθώς τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια αυξάνονται. Αυτό γίνεται. Κυρία Νούκα. Ναι, μα ούτως ή άλλως και ο κύριος Τουρνάρας το ίδιο καμπανάκι χτύπησε, ότι υπάρχουν σοβαροί φόβοι για δημιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων, που καταλαβαίνετε ότι αυτό μετά σημαίνει αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, δηλαδή κατάσχεση και πληστηριασμό. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Παυλόπουλε, με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Γιατί προσέξτε, πέρα από την επιτοκιακή άνοδο, εδώ έχουμε και ισχυροποίηση για μια ακόμη φορά του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια μείναν απροστάτευτοι. Γιατί προσέξτε, οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, παρά το γεγονός ότι τυπικά μπορούσαν να μπουν στον εξοδικαστικό, μπορούσαν να μπουν τέλος πάντων σε όλες τις ρυθμίσεις, στην ουσία, θα το πω έτσι πολύ απλά, πετάγονταν έξω, γιατί το δάνειό τους ερχόταν και γινόταν αποτίμηση με την ισοτιμία τη σημερινή. Με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα. Και θέλω κάτι πολύ σοβαρό να πω, μπας και ακούσει κανείς. Σήμερα τα δάνεια, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία του ελβετικού φράγκου, δεν είναι στις τράπεζες. Είναι στα κερδοσκοπικά funds. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα δάνειο, θα δώσω ένα παράδειγμα, 100.000 ευρώ, το οποίο σήμερα καλεί το δανειολήπτης παρά το γεγονός ότι το πληρώνει, να χρωστάει 200.000 ευρώ, έχει αγοραστεί σε μία εξευτελιστική τιμή, ξέρετε πόσο πουλούνται, στο 1 τρίτο της τιμής, και έρχεται πάρα πολύ ωραία ο κερδοσκόπος Fund και ζητάει από τη δανειολήπτη την λογιστική αξία του δανείου, δηλαδή τις 200.000 ευρώ, και στην Ελλάδα δεν κινείται φύλο. Όλη η Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες, έχει λυθεί το πρόβλημα. Σε μας μπήκε ένα τείχος, τουλάχιστον στη δικαστική διεκδίκηση των ομίμων δικαιωμάτων αυτών των δανειολήπτων, μέχρι σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Λοιπόν, και η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, ενώ γνωρίζει πλήρως το πρόβλημα. Και δεν ακούγεται τίποτα για τη λύση αυτού του τεράστιου προβλήματος. Μιλάμε για 70.000 δανειολήπτες και οικογένειες δανειολήπτων και 70.000 οικογένειες εγγυητών. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, τους αφήσουμε στο τέλος του Θεού, γιατί πολλά μηνύματα μας στέλνουν, γιατί άνθρωποι πληρώνουν και όλο μεγαλώνει το χρέος τους. Θέλω να πω κάτι. Τι θα μπορούσε να γίνει? Στη Γαλλία, κύριε Παυλόπουλε, δώστε μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Στη Γαλλία, στη μεγαλύτερη τράπεζα, καταδικάστηκαν ποινικά. Ποινικά για τις τακτικές που είχαν. Και ξέρετε τι είπαν οι Γάλλοι δικαστές στο ποινικό κομμάτι? Ότι πριν δώσουν τα δάνεια είχαν γίνει προσομοιώσεις του κινδύνου, δηλαδή που θα πάει το ελβετικό. Και τα δάνεια αυτά είχαν βγει τοξικά. Και ξέρετε πώς καταδικάστηκαν στη Γαλλία? Γιατί άνοιξε το στόμα της μία υπάλληλος ανώτερος τέλεχος, κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές και τους είπε τι κάνανε. Και ρωτώ, μόνο στην τράπεζα της Γαλλίας είχαν γίνει οι προσομοιώσεις αυτές? Στην Ελλάδα δεν είχαν γίνει? Και όλοι βάζουν το κεφάλι κάτω από την άμμωσά τους στο θωκάμιλο και κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και πραγματικά δεν τρέπονται κάποιοι να λένε ότι ο κόσμος ήταν ενημερωμένος? Δηλαδή θα με ενημέρωνα εμένα ότι θα πάρω ένα δάνειο 100.000, θα πληρώνω κανονικά και σε 10 χρόνια θα χρωστάω 200.000. Αυτό ωραίο δάνειο, έχει μικρό επιτόκιο.
Σας είχε πει τότε ότι υπάρχει και το δάνειο σε ελβετικό φράγκο που έχει προνομιακό επιτόκιο και έτσι η δόση βγαίνει πολύ χαμηλότερη από οποιοδήποτε άλλη μορφή συμφωνία. Βέβαια, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος του κειμενόμενου επιτοκίου, αλλά έλα ρε παιδί μου, για Ελβετία μιλάμε τώρα. Και, κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα. Ναι, γιατί δεν το χάνουμε. Ναι. Το χάνουμε λίγο το πρόβλημα γιατί έγινε μια τεράστια παραπληροφόρηση. Ακόμη και αν ο δανειολήπτης γνώριζε ότι λίγο η δόση θα ανέβει λόγω αλλαγής ισοτιμίας, έτσι και μια δόση ξέρω εγώ από 500 ευρώ θα πάει στα 600 μέχρι εκεί. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι μια δόση από 500 θα πάει 1000 και άντε να πούμε αυτό. Και ότι το κεφάλαιο από 100 θα πάει 200, δηλαδή θα πληρώνεις τα 1000. Και θα χρωστάς 200. Για πείτε μου λίγο, ένας λογικός άνθρωπος, αν ήξερε αυτή την παράμετρο, θα πήγε να πάρει δάνειο σε ελβετικό φράγκο και κάνει η πολιτεία ότι δεν βλέπει και κάνουν οι εποπτικοί οργανισμοί ότι δεν βλέπουν.